Η Λαϊκή Συσπήρωση Ονείων Νήσων ζήτησε την παρέμβαση της Περιφερειακής Αρχής για τους ταξιδιώτες προς την Κέρκυρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτησή τους. Η επικεφαλής της παράταξης Αλεξάνδρα Μπαλού, σε επικοινωνία που είχε με το ΣΤΑΤ, τόνισε πως ήδη αυτή η πρώτη κινητοποίηση έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς ήδη έχουν προσθεθεί 2 δρομολόγια, ενώ αναμένεται να προσθεθούν από την επόμενη εβδομάδα όλα τα δρομολόγια της καλοκαιρινής σεζόν. Θεωρούμε απαραίτητο και υποχρέωσή μας όταν ένα θέμα πέφτει στην αντίληψή μας να κάνουμε και άμεση παρέμβαση και να επιδιώκουμε τη λύση του μέχρι τέλους. Σας λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη Σκοπιά ότι αναδείχθηκε το θέμα και πήραν κάποια μέτρα. Θεωρούμε όμως ότι δεν είναι επαρκή. Θεωρούμε και ότι θα έπρεπε όλα τα δρομολόγια να γίνουν κανονικά και θα έπρεπε αυτό να ήταν ταυτόχρονο και με την άρση των μέτρων. Παρά το ότι αυτό το πρόβλημα, όπως όλοι θα θυμόμαστε, υπήρχε και πριν την άρση των μέτρων. Είχαμε τέτοιες δυσκολίες με τα λίγα δρομολόγια που υπήρχαν με την τροφοδοσία κτλ. Και θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε σε μια περίοδο που υπάρχει το πρόβλημα της πανδημίας, ο κόσμος ταλαιπωρείται και από οικονομικής άποψης και από πλευράς ανησυχίας, να υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Θα έπρεπε να γίνονται πρόσκοπτα τα δρομολόγια και ας μην υπήρχε τόσο μεγάλη επιβατική κίνηση. Παρ' όλα αυτά θα το παρακολουθούμε, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Και από εκεί και πέρα, αν από Δευτέρα όλα τα δρομολόγια μπουν κανονικά, ίσως υπάρχει μια καλύτερη ανταπόκριση. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε ότι επειδή το ζήτημα της υγείας είναι σοβαρό αυτό, ίσως και την εξέλιξη του θέματος να χρειάζεται κάτι παραπάνω να δούμε, γιατί η κίνηση μπορεί να είναι χαμηλή, τουριστική, αλλά το ζήτημα της υγείας απαιτεί και κάποια μέτρα που πρέπει να τηρηθούν. Άρα θα είναι πάντα στην προσοχή μας, αν και τα δρομολόγια που θα μπουν με βάση το θερινό ωράριο θα είναι ικανά να συμβάλλουν στο να κρατιούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και τα μέτρα που χρειάζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας.